Θα δούμε όλα τα ζητήματα που έχουν προκύψει με αφορμή και μια επιστολή προς τον ΟΗΕ που αφορά καθαρά το θέμα του Αιγαίου και τη χώρα μας. Θα συνομιλήσουμε με τον πολιτικό αναλυτή επί διεθνών θεμάτων, τον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Φίλη. Καλησπέρα σας, κύριε Φίλη. Γεια σας. Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πριν πάω στο Κυπριακό, μιας και θα έχουμε εξελίξεις όσων νουπο σε σχέση με τις ανακοινώσεις του Τούρκου Προέδρου, θέλω να πάμε 1-24 ώρα νωρίτερα στην επιστολή του κυρίου Σινιριόγλου, είναι και περίεργο το όνομα, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι εκπροσωπεί τη στρατηγική και την τακτική της Άγκυρας. Μια επιστολή προς τον ΟΗΕ που έρχεται να αμφισβητήσει ευθέως το status quo στο Αιγαίο. Είναι μια επιστολή, η επιστολή στην Ερλίογλου, η οποία οπωσδήποτε δεν μπορεί παρά να προβληματίζει. Και δεν μπορεί να προβληματίζει γιατί είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία επιλέγει μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να εκφράσει αυτή την παράλογη θέση την οποία έχει και η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι από τη στιγμή που βάσει την ερμηνεία της Τουρκίας στα ελληνικά νησιά, κάποια μάλλον από τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, είτε σύμφωνα με την συμφωνία της Λοζάνης, είτε με τη συνθήκη της Λοζάνης, είτε σύμφωνα με τη συνθήκη των Παρισίων, θα πρέπει να μείνουν αποστρατιωτικοποιημένα. Από τη στιγμή που δεν έχουν μείνει αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, τότε η Τουρκία δικαιούται αφενός να αμφισβητεί την κυριότητα των νησιών, γιατί λέει η Τουρκία παντελώς ανακριβώς ότι το ζήτημα της κυριότητας είναι προϋπόθεση για την κυριότητα, είναι η αποστατιωτικοποίηση, πράγμα το οποίο δεν αναφέρεται πουθενά σε καμία από τις δύο συνθήκες. Άλλωστε, στη συνθήκη των Παρισίων η Τουρκία δεν συμμετέχει καν ως συμβαλόμενο μέρος. Και το δεύτερο είναι ότι εφόσον αυτό ισχύει, τότε τα νησιά δεν δικαιούνται ΑΟΣ, δεν δικαιούνται υφαλοκρηπίδας, δεν δικαιούνται ακόμα και χωρικών υδάτων. Συνεπώς προσπαθεί με μια καινοφανή θεωρία να δημιουργήσει ένα νέο καθεστώς, να διέπει δηλαδή ένα νέο καθεστώς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θυμάμαι σαν τώρα, το παρακολουθούσαμε ζωντανά, τη συνέντευξη τύπου του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, παρουσία του ομολογού του στην Άγκυρα, όταν έγινε αυτό το περιβόητο πικ-πονγκ δηλώσεων μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών και τις απαντήσεις που έδωσε ο κύριος Δένδιας, ο οποίος απαντώντας στον συνάδελφό του που έθεσε το θέμα το ότι υπάρχουν στρατεύματα στα νησιά του Αιγαίου, αφού το αποδέχτηκε ο κύριος Δένδιας, του εξήγησε ότι υπάρχουν στρατεύματα γιατί υπάρχει ένα κάζους μπέλι το οποίο δεν έχετε αποσύρει από την δημόσια συζήτηση, να το θέσουμε έτσι. Αυτό είναι μια επιχειρηματολογία που μπορεί να σταθεί. Η Ελλάδα έχει όλα τα επιχειρήματα με τη μεριά της. Προφανώς έχουμε μια χώρα απέναντί μας η οποία έχει ένα πολύ κακό ρέκορντ σε σχέση με τις εισβολές που κατά καιρούς έχει κάνει στο παρελθόν σε γειτονικές χώρες, είτε είναι η Συρία, είτε είναι το Ιράκ, είτε είναι η Κύπρος, όπου έχουμε αυτή την πολύ δυσάρεστη συμπλήρωση αύριο των 47 ετών από τον Ατήλα 1. Οπότε δεν είναι μόνο αυτό το κακό, δηλαδή, ρέκορ της Τουρκίας. Είναι προφανώς το κάζους μπέλι, είναι το γεγονός ότι υπάρχει στρατιά του Αιγαίου στην Τουρκία, η οποία είναι από την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Ακόμα και αν αυτή αποσυρώταν, πάλι η Ελλάδα δεν είχε κανένα λόγο να αποστρατιωτικοποιήσει τα νησιά. Είναι το γεγονός ότι το ζήτημα της οχύρωσης των νησιών είναι πάρα πολύ σημαντικό, μα πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, για τον λόγο ότι είναι υπέρτερο το θέμα της εθνικής άμυνας από οποιαδήποτε συνθήκη. Όταν το 23 υπογράφηκε η συνθήκη, η οποία συνθήκη είχε την αποστρατιωτικοποίηση ως ένα προσωρινό μέτρο, αλλά ακόμα και προσωρινό να μην ήταν, η έννοια της εθνικής άμυνας ή της αυτοάμυνας δεν υπήρχε. Αυτή προέκυψε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα λοιπόν η Ελλάδα, είναι προφανές ότι όταν η άμυνά της τίθεται έναν αμφιβόλο, αυτό το ζήτημα είναι υπέρτερο, όπως και για οποιαδήποτε άλλη χώρα, από ότι είναι η οποιαδήποτε συνθήκη. Αν και ξαναλέω ότι στη συνθήκη της Λοζάνης και των Παρισίων δεν υπάρχει κανένα ζήτημα η αποστρατιωτικοποίηση να θεωρείται ως ένα μόνιμο χαρακτήρα μέτρο. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να είναι έτσι. Η επιστολή αυτή που θέτει πλέον σε κορυφαία φορά, όπως είναι ο ΙΕ, το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών, πώς μπορεί να απαντηθεί από την Αθήνα? Πρέπει
Καταρχάς, δεν ξέρουμε την πλήρη επιστολή. Το πλήρες περιεχόμενο, ναι, είναι αλήθεια. Ξέρουμε μόνο ένα τμήμα αυτής. Άρα, πρέπει να δούμε την επιστολή πλήρως για να μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό με έτσι μεγαλύτερη σαφήνεια. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι η Ελλάδα προφανώς θα είναι πάρα πολύ προσεκτική στον τρόπο που θα διατυπώσει την απάντησή της. Κυρίως για τον λόγο ότι δεν πρέπει όποια απάντηση να δώσει στην Τουρκία το πάτημα το οποίο αναζητά και το οποίο δεν είναι άλλο από το να δείξει η Τουρκία ότι υπάρχει μια διαφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα. Άρα και αυτό το θέμα θα πρέπει να μπει υπό διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο μεριών. Άρα να υποθέσουμε, κύριε Φίλη, ότι αυτό το. Η εξασφάλιση ήρεμων νερών μέσα στο καλοκαίρι του Αιγαίου μάλλον πλέον τίθεται ευθέως ένα αμφιβόλο, έτσι. Τα ήρεμα νερά, η συζήτηση που γίνεται είναι για το ότι δεν θα έχουμε επανάληψη ενός roots race, ότι δεν θα έχουμε δηλαδή τα ζητήματα τα οποία είχαμε πέρσι περίπου τέτοιο καιρό, όταν το roots race αποφάσισε να ξεκινήσει τις σεισμικές έρευνες σε περιοχή που θεωρούμε εμείς Σφαλοκρηπίδα και Κιαός μας. Αυτό νομίζω συνέβη στις 6-7 Αυγούστου. Αυτό εννοούμε όταν λέμε ήρεμα νερά. Σε επίπεδο ρητορικής ή σε επίπεδο ενεργειών στη διπλωματική σκακέρα, κανένας δεν περίμενε ότι η Τουρκία θα συνέχισε στο μοτίβο έτσι, των ήρεμων νερών. Βέβαια, να πούμε ότι αυτό που συμβαίνει στον ΟΗΕ είναι κάτι το οποίο προφανώς δείχνει ότι η Τουρκία, όταν μιλάμε για αποκλιμάκωση, εννοούμε κάτι πολύ συγκεκριμένο και δεν εννοούμε συνολικά μία προσέγγιση από πλευράς Τουρκίας η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή και ουσιαστική αποκλιμάκωση μεταξύ των δύο μερών. Εκτός εάν αυτό το κάνει, θέλοντας να προκαταλάβει μία διαπραγμάτευση η οποία ενδεχομένως επίκειται μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Α, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Υπάρχει το ενδεχόμενο να θεωρεί ότι αυτή πρέπει να θέσει το πλαίσιο και τους κανόνες της όποιας διαπραγμάτευσης. Ναι, υπάρχει και αυτό το σενάριο. Μάλιστα. Πάμε στο ρόλο του Κυπριακού, πόσο σχετίζεται ή όχι, όπου έχουμε το εξής, μιας και αναφερόμαστε σε κορυφαίους θεσμούς όπως ο ΟΗΕ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε το εξής φαινόμενο να πηγαίνει ένας ηγέτης χώρας να πανηγυρίζει, γιατί περί αυτού πρόκειται, επαιτειακά μάλιστα, 47 χρόνια μετά, για το ότι έχει καταλάβει παράνομα ένα τμήμα μιας ευρωπαϊκής χώρας, όπως είναι η Κύπρος. Ναι, δυστυχώς, έτσι όπως το λέτε, η προσέγγιση της Τουρκίας είναι ότι κατάφερε και παρεμβαίνοντας ουσιαστικά ήταν αυτή η οποία έδωσε τη δυνατότητα στους Τουρκοκύπριους να σωθούν από το ενδεχόμενο της ένωσης μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Ελλάδας. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο γι' αυτό. Είναι προφανές ότι ο Ερντογάν θέλει με την ενέργεια αυτή την οποία κάνει, την επίσημη επίσκεψη, να δημιουργήσει κάποια τετελεσμένα, να διαφοροποιήσει τους όρους με τους οποίους μπορεί να γίνει η διαπραγμάτευση από εδώ και πέρα του Κυπριακού, να είναι στη βάση των επιθυμιών της Τουρκίας και όχι βέβαια των Τουρκοκυπρίων, γιατί άλλωστε η Τουρκία δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων, παρά τα ότι διατείνεται ότι το κάνει αυτό, είναι σαφές ότι εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τα δικά της συμφέροντα στην περιοχή. Μάλιστα. Ανάμεσα σε αυτά που έχουν διαρρεύσει ότι πρόκειται να ανακοινώσει εντός λίγων ωρών σε ομιλία του στο παράνομο κοινοβούλιο της κατεχόμενης Κύπρου, να το θέσω έτσι, είναι, και θα ήθελα το δικό σας σχόλιο, είναι το ενδεχόμενο να καλέσει τους Ελληνοκύπριους ιδιοκτήτες περιουσιών στην περίκλειστη πόλη της Αμόχωστου, του, προηγουμένως στο Βαρόσι, να επιστρέψουν στα σπίτια τους, κάνοντας αιτήσεις όμως στην Επιτροπή Περιουσιών του Ψευδοκράτους. Αυτό, εάν επιβεβαιωθεί, τι μπορεί να δρομολογήσει, εφόσον υπάρξουν Ελληνοκύπροι που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία, οι οποίοι, το λέω για τους ακροατές μας, έχουν εκφράσει οργανωμένα την αγωνία τους και το θέλω τους να επιστρέψουν και να ξαναβρεθούν στις περιουσίες τους. Εδώ υπάρχει μια παγίδα, είναι προφανές, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Θα μου επιτρέψετε απαντώντας απλώς αυτό να με αποδεσμεύσετε μετά, γιατί έχω μια άλλη υποχρέωση. Υπάρχει λοιπόν μια παγίδα, είναι προφανές ότι η Τουρκία θέλει να εξωθήσει εκμεταλλευόμενη το αίσθημα, ξέρετε, της λησμονιάς κάποιων Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι εκτοπίστηκαν από τη μια μέρα στην άλλη από τις αιστείες τους.
να αξιοποιήσει λοιπόν αυτή την κατάσταση και να του ζητήσει να νομιμοποιήσουν, γιατί περί αυτού πρόκειται, να νομιμοποιήσουν το ψευδοκράτος, το οποίο όπως γνωρίζετε μόνο η Τουρκία αναγνωρίζει ως κανονικό κράτος, κανένα άλλο κράτος στον πλανήτη. Άρα αν οι Ελληνοκύπροι αποδέχονταν τον τρόπο που η Τουρκία προτείνει για να αποζημιωθούν ή για να επιστρέψουν υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, αυτό σημαίνει ότι θα αποδέχονταν την δικαιοδοσία των Τουρκοκυπρίων επί της αμοχώς του. Είναι προφανές ότι κάποιοι λίγοι μπορεί να βρεθούν. Σίγουρα δεν θα είναι η πλειονότητα αυτή. Είναι επίσης σαφές ότι εδώ πέρα η Τουρκία προσπαθεί να στήσει μία παγίδα και ελπίζω ότι το δυνατόν οι περισσότεροι, μακάρι και όλοι οι Ελληνοκύπροι, θα αποφύγουν να πέσουν σε αυτή την παγίδα, γιατί είναι μία κατάσταση εκ του πονηρού την οποία θέτει η Τουρκία, η οποία αποσκοπεί στο να δώσει στους Τουρκοκυπρίους ένα στάτους ίσο και όμοιο με αυτό των Ελληνοκυπρίων που είναι αυτό του κράτους. Μάλιστα. Και φίλοι, δεν θέλω να καταχρεώσω τον χρόνο σας. Θα σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή συζήτηση και τη συμβολή σας πάνω στο θέμα και του Αιγαίου και του Κυπριακού.